centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Σας πήραμε για ένα άλλο, θα λέγαμε, πατατράκ που είχαμε χθες. Όχι ότι δεν το υποψιαζόμασταν, γιατί συνέβη και στην την πρώτη μέρα ή τις πρώτες μέρες, θα έλεγα καλύτερα, σταδιακά βελτιωνόταν η κατάσταση, και στην δευτεροβάθμια. Άρα λοιπόν, τι να πω, ήταν κάτι ομολογουμένος που το περιμένατε κι εσείς ότι δεν θα λειτουργήσει. Και κάτι ακόμη, γιατί συζητούσαμε εδώ με την Έλενα, γιατί αυτό το πρόγραμμα τώρα είναι της Cisco εκεί, του web, πώς το λένε. Ναι, ναι. Αλλά όσοι είναι φοιτητές στα πανεπιστήμια χρησιμοποιούν ένα άλλο πρόγραμμα που, όπως το είπες Έλενα ακριβώς, το Zoom. Αυτό το πρόγραμμα, το οποίο δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα μέχρι στιγμής. Γιατί δεν έχουμε επιλέξει ένα τέτοιο πρόγραμμα που δεν παρουσιάζει προβλήματα και έχουμε επιλέξει το δωρεάν πρόγραμμα αυτό, βεβαίως, το οποίο έχει τόσα προβλήματα? Ναι. Καταρχήν, κύριε Νατσούλη, αυτή η επιλογή έχει γίνει από το Υπουργείο, ναι, από ανθρώπους που έχουν κάποια τεχνογνωσία και πήραν αυτές τις αποφάσεις, φαντάζομαι. Δεν γνωρίζω με ποια κριτήρια έγινε όλο αυτό. Σίγουρα το ότι είναι δωρεάν έπαιξε κάποιον μεγάλο ρόλο, γιατί ναι, τα πανεπιστήμια που αναφέρεστε στην πλατφόρμα. Και το Zoom δωρεάν είναι, αλλά κλείνει κάθε 40 λεπτά, λέει η Έλληνα εδώ μου λέει. Πρέπει να πληρώσεις για να είναι συνεχόμενη ροή. Τα περισσότερα πανεπιστήμια γνωρίζω ότι πληρώνουν το Zoom. Ναι, το πληρώνουν για να είναι διαρκής η σύνδεση με τους φοιτητές. Εκεί όμως κανένα πρόβλημα, μηδέν προβλήματα. Ναι, αλλά μιλάμε για άλλες συνδέσεις, μιλάμε για παιδιά τα οποία είναι ενήλικα, ναι. Τα πανεπιστήμια έχουν πολύ πιο καλό δίκτυο από ό,τι έχουν τα σχολεία και το δημόσιο δίκτυο που χρησιμοποιούμε όλοι οι υπόλοιποι, ναι, ιδιωτικά. Επομένως τα προβλήματα είναι και αναμενόμενο να είναι πολύ λιγότερα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα είναι γνωστό ότι υπήρξε πρόβλημα, δεν χρειάζεται να το αρνηθούμε ή να το κρύψουμε. Δεν ξέρω όμως για την έντασή του ποια ήταν και την έκτασή του. Θέλω να πω δηλαδή ότι εγώ έχω πληροφορίες για ένα εξαθέσιο σχολείο, παραδείγματος χάρη, ότι ναι, οι τρεις εκπαιδευτικοί, δηλαδή μπόρεσαν να δουλέψουν κανονικά καθ' όλη αυτή τη διάρκεια. Ναι. Ενώ αντίθετα έχω σχολείο που ένας ή δύο μπόρεσαν να το κάνουν μόνο αυτό, ή ότι η σύνδεση ήταν την πρώτη και την τελευταία ώρα. Από πλευράς εκπαιδευτικών, φανταστείτε τι έγινε τώρα από την πλευρά των παιδιών. Ναι, εκεί υπήρξαν τα περισσότερα προβλήματα, θα έλεγα. Δηλαδή, πολλά παιδιά ταλαιπωρήθηκαν, πολλοί γονείς δεν μπόρεσαν να συνδεθούν, να μπουν στην πλατφόρμα. Καταλαβαίνετε, βαρέθηκαν, εκνευρίστηκαν, απογοητεύτηκαν και κάποια στιγμή αποσυνδέθηκαν από την πλατφόρμα, ναι, όπως ήταν λογικό. Λογικότατο. Ναι. Έχω την εντύπωση όμως ότι, όπως είπατε, όπως έγινε την πρώτη μέρα και μετά λύκεια, όλα αυτά κάποια στιγμή. Ίσως και την δεύτερη και πολύ λίγο την τρίτη μέρα μετά, ναι. Ναι, ναι. Αναμένεται όλα αυτά να εξομαλυνθούν. Το ζήτημα είναι πώς το διαχειριζόμαστε όλο αυτό και τι κάνουμε. Ναι. Δεν είναι ώρα να ξεκινήσουμε την κριτική για το τι έχει συμβεί και το τι δεν έχει συμβεί. Εγώ τουλάχιστον αυτή την ώρα που γίνεται, ας πούμε, ένας πόλεμος και ως ένας υπηρεσιακός παράγοντας, θα ακολουθήσω το στρατηγό και όταν φτάσει η ώρα της κριτικής και για όλους μας, τότε να αποδώσουμε τις ευθύνες εκεί που πρέπει. Τη στιγμή όμως που η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς lockdown, οι δομές μας και τα σχολεία μας βρίσκονται κλειστά, έστω και με αυτές τις δυσκολίες, πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες που μας δίνονται από το Υπουργείο, να προσπαθήσουμε να δουλέψουμε και να λύσουμε προβλήματα και όταν φτάσουμε να αποδώσουμε ευθύνες στο ποιος για όλα αυτά ευθύνεται, τι θα έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα, καλύτερα, εγκυρότερα, πληρέστερα, θα έρθει η ώρα να το αποδώσουμε. Αλλά αυτή την ώρα που μιλάμε τώρα, τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί, πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας αυτό προς όφελος των παιδιών. Γιατί βλέπω ότι γίνεται μία κριτική από κάποιους που χάρηκαν που έγινε όλο αυτό το πράγμα. Εννοείται όταν το θέμα που... το βλέπεις πολιτικά. Το θέμα ακριβώς, όλα αυτά τα θέματα έχουν μία πολιτική χρειά, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος εκπαιδευτικός κυρίως... Κάντε την προσευχή κυρίως, το βράδυ, Παναγιά μου, να πες το σύστημα, ναι, να κερδίσει το κόμμα, ναι, μου. Ναι, ναι, ότι αυτό είναι αηδία, ναι, σωστό. Να χαίρεται δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή δεν τρέχει κάτι επειδή δικαιώνεται η πολιτική του, ναι, άποψη, ναι, ή οτιδήποτε, ναι, άλλο. Ναι. Νομίζω ότι ήταν πολύ φθηνό όλο αυτό, γιατί χάνουμε την
την ουσία της εκπαίδευσης, που είναι το συμφέρον των παιδιών μας. Και το συμφέρον των παιδιών μας αυτή τη στιγμή είναι με κλειστά σχολεία, τουλάχιστον να δουλέψει στο WebEx. Εγώ λοιπόν δεν είμαι από αυτούς που χαίρονται με την αποτυχία που έγινε αυτή, και να απολογηθώ κιόλας στο μέρος που μας έκανε ανακοίνωση και εσείς, αλλά τώρα... σίγουρα είμαι από αυτούς που λυπάμαι, γιατί βλέπω ότι τα παιδιά μας χάνουν μια ευκαιρία. Ναι. Δεν το είδα από πάρα πολλούς να λυπούνται. Είδα από πάρα πολλούς ότι περίμεναν με το δίκανο στη γωνία να έρθει αυτή η αποτυχία και να ξεκινάμε να αποδώσουμε ευθύνες και να μπαίνουμε σε μια πολιτική συζήτηση και όχι σε μια παιδαγωγική, που είναι αυτή που ενδιαφέρει σήμερα το γονέα και το μαθητή. Ναι, όπως μας λέει και ένα μήνυμα, όντως αυτή η διαδικασία χθες ήταν. Δεν ήταν εκπαιδευτική, ήταν παιδευτική. Έτσι, παιδευτική πραγματικά. Τώρα, δεν ξέρω αν πληροφορηθήκατε το γεγονός ότι πάμε για σε μια σταδιακή άρση του lockdown και θα ανοίξουν σχολεία, όπως δείχνουν τα πράγματα, με το σχεδιασμό 7 Δεκεμβρίου. Μακάρι. Εγώ θα έλεγα μακάρι να 14 και... τα εμπορικά και 21 ή 19 Δεκεμβρίου τα η εστίαση. Ξεκινάμε δηλαδή αυτό το σταδιακό άνοιγμα της κοινωνίας από τα σχολεία 7 Δεκεμβρίου. Γνωρίζουμε ότι τα σχολεία δεν φαίνεται να έχουν επηρεάσει την διάδοση του ιού. Έχουμε δώσει τα στοιχεία πάρα πολλές φορές τι έχει συμβεί μέσα από τα σχολεία. Τα σχολεία σίγουρα δεν λειτουργήσαν ως υπερμεταδότες του ιού. Παρ' όλα αυτά, όπως γνωρίζετε πάλι κύριε Νατσούλη, επειδή τα ζητήματα όλα έχουν υπερπολιτικοποιηθεί σε αυτή τη χώρα, ναι, υπήρχαν αυτοί που υποστήριζαν εξ αρχής να μην ανοίξουμε καν τα σχολεία. Μάλιστα. Έλεγαν για καλό και για κακό. Εγώ ήμουν από αυτούς που φανατικά υποστήριζε ότι τα σχολεία πρέπει να μείνουν ανοιχτά. Και σε αυτή τη θέση είμαι και τώρα. Μακάρι τα σχολεία, εγώ θα έλεγα, να άνοιγαν και αύριο και να μην είχαμε ούτε τα ζητήματα του WebEx ούτε οτιδήποτε άλλο. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε να μην υπακούμε και να μην λαμβάνουμε υπόψη μας τις νομοδοτήσεις των ειδικών, τις νομοδοτήσεις των λοιμοξιολόγων, τις νομοδοτήσεις των γιατρών, γιατί είπαμε ότι πρώτα βάζουμε την υγεία και το πρωτόκολλο το υγειονομικό πάνω απ' όλα. Και μετά θα πάμε, μακάρι τα σχολεία το δυνατόν νωρίτερα να επανέλθουν στην κανονικότητά τους. Να δούμε λοιπόν αν θα ισχύσει αυτό μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου, γιατί το λέγαμε από την αρχή. Μην περιμένει κανένας 30 Νοεμβρίου να λήξει καμία καραντίνα. Και επιβεβαιώνονται φυσικά και θα πάμε σε αυτό το σταδιακό. Μακάρι να πάμε και σε αυτό, μη δεν πάμε και σε αυτό. Δηλαδή, αν πάμε σε αυτό, να λέμε και ευχαριστώ στο τέλος. Ναι. Κύριε Ξανθόπουλε, μακάρι τα πράγματα να πάνε πολύ καλύτερα σήμερα. Θα το παρακολουθήσουμε και σήμερα το θέμα. Το εύχομαι και εγώ, σαφέστατα, θα το παρακολουθούμε όλοι. Γιατί προέχει αυτήν την κρίσιμη, τη δύσκολη στιγμή, την ώρα της μάχης που λέω εγώ, να πειθαρχήσουμε όλοι και θα φτάσει η ώρα που να αποδώσουμε ευθύνες και να βρούμε ποιος φταίει. Γιατί τώρα όμως τα παιδιά δεν μας χρωστάνε τίποτα, οι οικογένειες δεν μας χρωστάνε τίποτα. Ο φορολογούμενος Έλληνας έχει στραμμένα τα βλέμματα στον εκπαιδευτικό κόσμο, στο Υπουργείο Παιδείας, και περιμένει τα παιδιά του αυτή τη δύσκολη ώρα να πάρουν το ελάχιστο δυνατό που μπορούν να πάρουν, έστω και μέσα από το WebEx, έστω και μέσα από αυτές τις δυσκολίες. Θα εργαστούμε και στη διεύθυνση και στα σχολεία μας όσο μπορούμε περισσότερο να επιλύσουμε προβλήματα και να δώσουμε στα παιδιά μας το καλύτερο δυνατό παιδαγωγικό αποτέλεσμα που μπορούμε αυτή τη στιγμή να τους δώσουμε. Αυτή είναι η δέσμευση δική μου και νομίζω ότι εκφράζω αυτή τη στιγμή όλους τους εκπαιδευτικούς, όλους τους διευθυντές και όλο τον κόσμο της εκπαίδευσης του νομού μας. Καλημέρα κύριε Ξανθόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, στη διάθεση σας κύριε Νατσούλη για όλα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.